κάθετος ο ρόλος μου, γιατί η αλήθεια είναι στο κομμάτι ότι το οργανωτικό της ολοκλήρωσης μιας παράστασης είμαστε μαζί με την παραγωγική που είναι στο κομμάτι της παραγωγής και παράλληλα είναι να παίξω κιόλας. Τώρα, το άγχος μου παραμένει όπως και να έχει κάνει ηθοποιός, πριν ξεκινήσει μια πρεμιέρα, μια παράσταση, όλα αυτά που πρέπει να σκεφτεί κάποιος που έχει να προετοιμάσει ένα ρόλο, νομίζω ότι για μένα είναι ένα κάτι παραπάνω, γιατί θέλω να αποδείξω πάρα πολύ στον εαυτό μου και από την κέφτη και στους υπόλοιπους ότι δεν έχω αφήσει κάτι και μπορεί πολύ να με ξέρετε στο κομμάτι της νομισίας της θεατρικής συγγραφής. Από εκεί και έπειτα όμως η αλήθεια είναι ότι η οργάνωση παραγωγής ή οτιδήποτε άλλο παρεφέρεσαι όμως πάντως με το θέατρο ότι από εδώ ξεκίνησε σαν ηθοποιός και αυτό υπάρχει μέσα μου ακόμη. Αυτά που ήθελα να πω κάποια πράγματα για εμένα και για ποιο λόγο είμαι σε μια κατάσταση σύγχυσης και έντασης μέσα μου, αλλά νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί είναι ευλογία το να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, ξέρεις και θυμάσαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ και για τον Βασίλη Κανελόπουλο, αλλά πάνω και για τον Αντώνη Κωνσταντζάκη, τον σκηνοθέτη μας. Γιατί έχουμε μια πραγματικά άρεστη σχέση και συνεργασία. Ο Αντώνης έχει πάρα πολύ υπομονή, τουλάχιστον μαζί μου. Είμαι περίεργος άνθρωπος, όσο και αν μπορεί να νομίζετε άλλα πράγματα. Είμαι περίεργος πολύ. Και η αλήθεια είναι όμως ότι τον ακούω και τον εμπιστεύω στο τέλος. Αυτά πριν πούμε για το έργο κάποια πράγματα. Εγώ ήθελα να ακούω και να έρθει μετά από αυτά. Εγώ γέμισε το. Να πούμε για το έργο. Είναι ο κύριος Καραγιάννης, θα μας πει πρώτα. Θα σκηνοθέτει. Λοιπόν, το έργο είναι ένα από τα κλασικά έργα της παγκόσμιας γυναίκα. Το είναι νουβέλα και είχαμε τη χαρά να το κάνει στην αρχή διασκευή η Δέσποινα Καλαϊτζίδου. Η Δέσποινα Καλαϊτζίδου γνωριζόμαστε χρόνια, έχει συγγραφεί και πέσει του Χάου στην αρχή του έργου του Σοβιετικού Χάου. Είναι πολύ καλή συγγραφέα, παρακολουθημένη και έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, το έργο έχει πάρει. Ο λόγος του είναι η δομή του, η θεατρική δομή, η δραματουργική επεξεργασία του κειμένου είναι πάρα πολύ μεστή και πολύ δυνατή. Είχα τη χαρά να εδώ και χρόνια να γνωρίζω τον Τρίτο τον Ζαχαριάδη, με την επαφή να γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν στο θέατρο εδώ, στο θέατρο του Σουπούλη. Και τόσε φορέ συνεργάζομαι με τον Βασίλη Κανελόπουλο, που το ξέρω επίση, ήταν το οποίο ήταν και το παιδί και το οποίο τη πόλη μα. Η χαρά μου είναι για μένα διπλή, με την έννοια ότι έχω ένα πολύ καλό έργο και έχω πολύ καλό συνεργάτη. Πάρα πολύ καλό συνεργάτη. Για έναν συνεργάτη και νοθέτη, ο οποίος έχει καλούς, και ένα καλό έργο και καλούς συνεργαστές και έχει καλούς τοπίους, είναι όπως παλιότερα έχουν πει ότι σε μια ομάδα αν έχεις καλούς παίκτες θα κερδίζει. Έχεις πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή έχω πολύ καλό υλικό στα χέρια μου. Με αποτέλεσμα, ένα του ζητάω, μου κάνουν 10. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και με αποτέλεσμα η συνεργασία πλέον είναι, δηλαδή, δίνω πράγματα στα παιδιά τα οποία αυτοί έρχονται και μου τα δίνουν πίσω. Και αυτό είναι γίνεται από μέσα του. Αυτό είναι και τέχνη. Ο οποίο να μπορέσει να φέρει πράγματα και να μπορέσει μόνο του να δυναμώσει τι συνθήκε και τι καταστάσει που θα τον οδηγήσουν σε μια δυναμική πορεία. Αυτό το καταφέρουν τα παιδιά. Είναι το έργο είναι επειδή σχολείο γιατί έχει πολλέ διακοιμάνσει πάνω κάτω. Και εκεί που γίνεται δράμα μπορεί να κάνει και γέλιο. Είναι ένα έργο το οποίο έχουν κρατοποιήσει τι εκδοτέ του. Στο τέλο κάνουμε έναν κύκλο, ουσιαστικά ένα μόνο κύκλο, ο Βογκόν, όπου καυτηριάζει και την, ουσιαστικά την θεαρική Ρωσία, το σύστημα το, όπου όλοι είναι, φεύγουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, καυτηριάζει την εκκλησία, καυτηριάζει πολλά πράγματα και τον κώδικα των κρατικών υπαλλήλων, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και τίποτε άλλο. Έχει πολλά κοινά η γραφή με την κατάσταση με τις κοινωνίες σήμερα, δεν αλλάζουν, δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, πολλά πράγματα δυσκολευόμαστε για να τα κάνουμε και σήμερα και πάντοτε θεωρώ. Και το έργο είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο και είχαμε επίσης την χαρά και την ίδια να μας πιάσει μουσική ο Γιώργος ο Καζαντής. Το ερμηνεύει, έκανε να δούμε μέχρι ερμηνεύει να δίνει αίκη γιατί τη δικό του, τη θετική φωνή. Και έχουμε και άλλους πολύ καλούς συντελεστές, δηλαδή γενικά ο Λορέντζο Μπελέλη. Πολύ καλή συντελεστή.
Αυστρία. Κλιματολόγος στη Μαρία Καβαλιώτη, φίλη, την ενδιαφέρον στο κρατικό. Είναι η Κατερίνα Νικολά που μας κάνει τις μας σχέσεις. Έχουμε δει πολλούς, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σεπούλη, την Παυλίνα, που στηρίζει όλη την προσπάθεια, την ίδια έχει ένα καλό έργο που στηρίζει ένα θέατρο, γιατί δίνει κάτι μας στον κόσμο να σκεφτεί, να προβληματιστεί μέσα στην πόλη. Η πόλη έχει ανάγκη από καλά έργα, έχει ανάγκη από καλούς συντελεστές, από καλές παραγωγές. Και το σύστημά μας είναι να έχουμε κάτι καλό, δυνατό, κάτι το οποίο θα αρθεί ο κόσμος, θα καθίσει, θα προβληματιστεί και θα χαρεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Να μας αρέσει την πριν από αυτό, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα πάνω από όσο να ευχαριστήσω τον Κρήτονα. Ο Κρήτονα και εμένα είναι ένα θεατράστατο τη πόλη, ένα άνθρωπο που έχει πολύ δικαιό ταλέντο. Είναι τιμή για μένα που μετά από 14 χρόνια κάθεται και δουλεύει μαζί μου σαν ηθοποιό. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο για χρόνια συνεχίζει, για χρόνια είναι πίσω από παραγωγέ, δύσκολα θα καθίσει πάνω στο σανίδι. Το μυαλό του είναι όχι και να το κάνω έτσι, όχι να το κάνω αλλιώ. Το γεγονό ότι με πιστεύετε, με τιμάει αφάνταστα. Η παρουσία του με τιμάει, όπως και του Βασίλη Πανελόπουλου, που έχει πολύ πηγαίο ταλέντο και οι δύο, και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ χαρούμενος συνοθέτης αυτή την παραγωγή. Μην του πάρετε πάνω στο σχόλιο, γιατί... Εγώ να σας πω, θα ήθελα να αναφέρω για και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης, για να μην ξεχάσω κανέναν ότι τη μαμά, να πούμε ότι το βίντεο τα βίντεο της παράστασης, τα οποία είναι το promote trailer και κάποια άλλα βιντεάκια που χρειαστούμε, τα έχει εκμεληθεί ο Γιώργος ο Κόγιας, τον ήδη στον ήχο και στα φώτα είναι ο Ανέσης ο Αταχτίδης, βοηθός σκηνοθέτης και η επιμέλεια είναι η Χρύσια η Καραμούση, το μακιγιάζ έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Hair Class Academy, τα γραφιστικά ο Λευτέρης του Παστάθου, την παραγωγή, όπως πούμε, η καλλιτεχνική εταιρεία θεάτρου που κάνουμε μαζί, και στην επικοινωνία που έχουμε με την Κατερίνα την Νικολάου. Αυτοί είμαστε οι συντελεστές, αυτοί είναι οι άνθρωποι της παράστασης. Είμαστε μια πραγματικά θεωρώ δυνατή ομάδα. Μεταξύ μας υπάρχει σύμπνοια και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν διέκοψα, μην πω όχι. Ωραία. Όσον αφορά. Καταρχάς χαίρομαι πολύ που είστε εδώ πέρα. Για μένα είναι μια ιδιαίτερη συνεργασία. Συνεργάζομαι τουλάχιστον άμεσα με δύο πολύ εξαιρετικούς, να μην το πω κάτι αποκλειστικά, εξαιρετικούς ανθρώπους πρώτα και καλύτερα μετά. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά συνεργάζομαι και με τον Πίτρο και με τον Αθώνη. Ο χώρος εδώ είναι ένας αγαπημένος χώρος δικό μου και γενικά μας είμαστε οικογένεια. Σε μεγάλο βαθμό και με την Παυλίνα και όλο το team του θεάτρου. Γενικά δεν έχω να πω πολλά. Είναι νομίζω ένα εξαιρετικό έργο και είναι μεγάλη μου χαρά που μου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχω. Νομίζω ότι δηλαδή ήδη έχω ακούσει από όλους τους ανθρώπους που περιμένουν να το δουν. Απλά να σας προσθέσω ότι βάζουμε τα ρήματά μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και να μπορούσαμε να τελειώσουμε το χώρο, γιατί μας κάνει και γελάμε. Όπως είπατε, είναι το μεγάλο πολύ μεσοκός και σοβαρός να όσον αφορά για τον ρόλο μου, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι η αλήθεια είναι ότι με τρίγκαρε κατευθείαν όταν αποφασίσαμε αυτό το έργο να ανεβάσουμε. Χαίρομαι γιατί δεχτήκανε όλοι οι συνεργάτες και είπαμε το OK κατευθείαν, πάμε να το κάνουμε. Είναι μια ευτυχή όντως συγκυρία. Όσον αφορά για το έργο, βρισκόμαστε στη Ρωσία το 1840 και ξέρετε ότι για κάποιον ηθοποιό και για σκηνοθέτερα, για τον ηθοποιό που έχει δημιουργήσει από αυτή την πλευρά, να ψάξει το ρόλο του, έχει πολύ πολύ τρέξιμο. Πόσο μάλιστα όταν μιλάμε για το 1840, πόσο συμπεριφερόντουσαν, τι μπορούσαν. Ποιες ήταν οι κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικές συνθήκες εκείνης της εποχής. Όλα αυτό το ψάξιμο που πρέπει να κάνεις και έχει ενδιαφέρον. Όσον αφορά στο χαρακτήρα, να πω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και είναι τυχερός όποιος υποδιέται μάλλον αυτό το ρόλο, γιατί είναι ο ρόλος του Ακάκιου Ακακίεβιτς Πατσμάσκιν, ο δικός μου ο ρόλος, ο οποίος είναι ένας υπάλληλος, κρατικός υπάλληλος, που έχει τη ζωή του σε κουτάκια, έχει τη ζωή του
δεμένη σε αλυσίδες μεταφορικά, με ποια έννοια, με αυτό που έλεγε και ο Ρουσό ακόμη, ότι είμαστε δέσμοι των καταστάσεων που μας φέρει το παρελθόν. Και έτσι λοιπόν αυτό μεταφορικά υπάρχει και πάνω στη σκηνή. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ήρωας με πάρα πολλά κουτάκια, στα όρια ίσως να ξεφεύγει ορισμένες στιγμές. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο κατά τη γνώμη μου, παίρνω ότι ο Γκόγκολ μπορεί να σατήριζε ίσως κάποια στοιχεία εκείνης της εποχής, τα οποία μπορεί να πούμε ότι είναι και διαχρονικά και είναι πολύ χρησιμότητας να λέμε ότι είναι ένα έργο επίκαιρο κτλ. Ναι, όλοι τα έπαιρνε επίκαιρα, αν μιλάνε για τη ζωή. Δεν το μπορώ να πρέψω για εμένα, αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο μιλάει και για τον μιλισμό μέσα σε όλα αυτά. Για τον μιλισμό δηλαδή, για το πόσο σημαντικό πάρα πολλές φορές στον άνθρωπο παίζει το υλικό αγαθό, τα υλικά αγαθά. Που πολλές φορές αντικαθιστούν συναισθήματα και ανθρώπους τα οποία δεν έχεις στη ζωή σου, καλύπτουν κάποια κενά. Πέραν όλων των υπολείπων, έχει μία στάδια στη ζωή, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, και αυτά κάποια στιγμή κάπως με κάποιο τρόπο του τα ανατρέπουν μέσα στο έργο. Αυτό μπορεί να τον βγάλει από τα νερά του και να τον κάνει να συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά, έχοντας διάφορες εξάρσεις ίσως μπορεί και ο ίδιος να μην τις περίμενε από τον εαυτό του. Νομίζω ότι μέχρι εδώ μπορώ να πω για το συγκεκριμένο το κομμάτι όσον αφορά και το χαρακτήρα του ρόλου. Από εκεί και έπειτα να πω ότι το δύσκολο βέβαια είναι ότι υπάρχουν αρκετές μεταπτώσεις και αυτό είναι το ενδιαφέρον του χαρακτήρα του ρόλου που ξεκινάει έχοντας την καθημερινότητα τη ζωή του, όποια και να είναι αυτή. Μετά τι συμβαίνει όταν μπαίνει στη ζωή του κάτι νέο, κάτι κατά τη γνώμη του όμορφο και μετά το μετά, στο τέλος, τι συμβαίνει με τις ανατροπές που γίνονται, πώς αλλάζει για ακόμη μια φορά η ζωή του. Αυτές οι δυσκολίες είναι του δικού ρόλου, αλλά χαίρομαι γιατί παρότι είμαστε δύο άτομα, υπάρχουν στο σύνολο πέντε χαρακτήρες πάνω στη σκηνή και στους υπόλοιπους τέσσερις χαρακτήρες υποδίεται ο Βασίλης. Και η αλήθεια είναι λοιπόν ότι εγώ κάθε φορά με τούτον έχω να κάνω, σε κάθε σκηνή, και με συγκεκριτικά ευρήματα του Ατώνη, εμένα να σας πω στον αθλητικό έβλημα, ουσιαστικά έχω να μιλήσω, έχω να αντιμετωπίσω, έχω να παίξω με τον Βασίλη, ο οποίος θα υποδείξει τους άλλους τέσσερις βασικούς εξίσου ρόλους, μπορεί ο ίδιος να τους πει για αυτούς. Α, όχι, δεν θα τα πεις. Να αλλάξουμε λιγάκι και τα λοιπά και σαφέστατα είναι προς το καλύτερο και είναι κάτι πολύ όμορφο για εμάς, μας δίνει αρκετά, αλλά αυτό έχει και τις δυσκολίες του, σαφώς να μάθεις κάτι... Ένα εκθετικό που δεν είπαμε είναι για τη δέσμη, η οποία πραγματικά όποια αλλαγή... Είναι καλά η τύπη, ναι. Όποια βελτίωση σκεφτούν και εμείς που ήταν αυτό που προτείνουμε, δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω πώς κάνει κοπέλα. Άμεσα, δηλαδή σε μια μέρα έχουμε καινούργια κομμάτια, καινούργια πράγματα και όλα πάντα προς βελτιώνει νομίζω κάθε φορά, με κάθε γνώση που μας φέρνει το σύνολο του έργου. Είναι γενικά, το ξαναπώ, είναι μια ευτυχή συγκυρία του να λες, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, θα ήθελα να κάνω αυτό το έργο, να σου είπα, πούμε, ναι, πάμε να το κάνουμε.
γιατί όχι, έχει ενδιαφέρον, μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ πέρα, να βρίσκεις ανθρώπους που να συνεπικουρούν και να συμβάλλουν, να προσθέτουν πλάς με το χαρακτήρα τους, με την εμπειρία τους, με το όνομά τους ίσως, σε αυτό που προσπαθείς και θέλεις να παρουσιάσεις. Με τον Βασίλη δεν είχε συνεργαστεί ποτέ και το ήθελα δηλαδή εγώ. Και επειδή, σας είπα και πριν, είμαι ξινός, δεν εκτιμώ πολλούς ανθρώπους στο χώρο της τέχνης. Θεωρώ ότι είναι λίγες που κάνουν πραγματικά καλή δουλειά. Ένας από αυτούς για εμένα, όσον αφορά υποκριτικά πάντα, είναι ο Βασίλης Κανελόπουλος. Δεν υποτιμώ κανένα, ίσα-ίσα απλά δεν μπορώ τις προχειρότητες και αυτούς που αντιμετωπίζουν τα πράγματα πάνω να το κάνουμε, να τελειώνουμε. Ο καθένας σας πει ότι είναι τέλεια δουλειά του και αγαπάς τη δουλειά του και εγώ αυτό σας λέω ότι αγαπάμε τη δουλειά μας, ότι είμαστε ομάδα και τα λοιπά, το εννοούμε κιόλας. Αλλά για εμένα επί της ουσίας λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορώ να εμπιστευτώ για να πω ότι θα κάνω κάτι. Δεν είναι τυχαίο και πάλι να πω για το θέατρο, δεν είναι τυχαίο με τον Αντώνη που το λέγαμε από πότε, είτε κινηματογραφικά είτε τηλεοπτικά σε διάφορα, να συνεργαστούμε και προέκυψε τώρα όπως και με τον Βασίλη επίσης. Θα δείτε το έργο ότι θα μπείτε κατευθείαν μέσα στην αίθουσα, θα εισπράξετε ένα κλίμα, μια απίστευτη αισθητική που συμβολίζει πολλά πράγματα. Το έργο είναι γεμάτο συμβολισμού και μεταφορές. Μη σας ακούγεται πολύ που το κάνετε αυτό, δεν παίζουμε με φακούς, σκάλες και τα ρούχα. Όχι, ναι, στάσουμε φάιθμα πολλά χρόνια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε με αυτά τα μέσα που έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για ένα έργο το οποίο είναι όντως απαιτήσεων, είναι στη Ρωσία, είναι πολλές πολλές διαφορετικές κοινωνικές συμβάσεις και συνθήκες μέσα σε αυτό. Αυτά. Ναι. Θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, σας καλύψαμε. Να ρωτήσω εγώ, καταρχήν δεν είσαι ξινός, είσαι εκπλεκτικός. Οπότε μην το ξαναπείς. Μάτσο, πώς γίνεται αυτή η συνεργασία, θέλω πρωτοβουλία ήταν, αν θα δούμε μια διαστολή του έργου και τι έχει να πει το πάτο σήμερα. Έχει να πει πολλά. Νομίζω ότι όλα τα κλασικά έργα έχουν πολλά και έχει να πει πολλά και μόνο ένα έργο ή ένα συγγραφέα από τη στιγμή που καθυριάζει, που σχολιάζει. Εννοείται ότι δεν αφορά μόνο την αρχή που γράφτηκε, μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε αστυνομία, να το κάνουμε και στο σύλλογο και στο παρελθόν και οπουδήποτε. Καθυριάζει, σχολιάζει, επικρίνει, κυριολέπεται και κάνει ένα μεγάλο κύκλο. Αυτό και από μόνο του με βάζει στο προβληματισμό. Όσον αφορά τη συνεργασία, είναι μια ευτυχή συγκυρία. Ο ξεκίνησε από τον Κρήτονα του Βασαριάδη, ο οποίο κάποια στιγμή γενικώ χρόνια μιλάμε για το πώ θα κάνουμε κάτι μαζί. Γενικώ υπάρχει μεταξύ μα αυτή η κοινή αισθητική. Υπάρχει ο ένα έρχεται τον άλλο, ο ένα αγαπάει τον άλλο, γνωριζόμαστε χρόνια. Και κάποια στιγμή είχαμε ξαναμιλήσει το καλοκαίρι και τώρα πριν τι γιορτέ, αρκετά πριν τι γιορτέ, ο Κρήτονα κάποια στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι ξεκίνησε από το τέταρτο και ήταν όχι αδιανατικό. Με χαρά λέω ναι, να ξεκινήσουμε και έτσι ήταν όχι στην σειρά. Και να τα λέω και όλα, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε όντως να δούμε τι θα κάνουμε, τι έργο θα ανεβάσουμε. Ήμασταν σε σκέψεις, είπαμε το παλιό. Σαν σκέψη ήταν να βγει σαν μονόλογο κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλούς λόγους δεν ήθελα ούτε να παίξω μόνος μου, αλλά δεν είναι ότι το φοβάμαι, είναι ότι δεν ήθελα. Θα ήμουν πολύ πιο άνετα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να παίξω με κάποιον, να συμπροταγωνιστώ με κάποιον άνθρωπο, τον οποίο σας είπα και πριν, εμπιστεύω
Θέλω να το βασίλειο κάποια στιγμή, λέω, βασίλειο θα κάνουμε αυτό, θέλει να παίξει, μου λέει ναι. Μαθαίνω σοκ και τι δεν το περίμενα, παιδεία. Παίρνω τηλέφωνο σπάθος, λέω παιδιά, ναι, είπε ναι. Πάει πάρα πολύ καλά. Και το ίδιο προέκυψε και με τον Γιώργο τον Καζατζή. Του στέλνω του στίχους, του είχα γράψει στίχους για ένα τραγούδι για μέσα από την παράσταση και μου λέει, ωραία, λες, πόσο μήνες λέει, γιατί είναι έτοιμο. Λέω, σε 10 μέρες. Μου λέει, είσαι τρελός. Λέω, σε παρακαλούμε πολύ και τελικά δες το κοιτάξει, λέει, έχουν ενδιαφέρον, λέει, οι στίχοι, είπε καλά λόγια, λέει, θα το δω, λέει, θα το προσπαθήσω. Όντως ο άνθρωπος σε 2 ημέρες, σε 3 ημέρες, παίρνει το τραγούδι, το οποίο μας άγγιξε και μας άρεσε πραγματικά. Έτσι λοιπόν πήγε ντόμινο κάπως αυτή η συγκυρία. Γενικά την έβρε τηλέφωνο και μιλούσε. Ναι, θα δείκαμε τη χέρι. Κύριε Καραγιάννη, γιατί επιλέξετε τον Πόπο και γιατί το έβλεγα εγώ. Τι το επέλεξε. Και θα καθίσω το βέβαια να το πω. Έχω αλλά πώς πράξεις αυτό το βέβαια, δηλαδή, θα στείλει κύριο το βέβαια. Έρχομαι να μπορέσουμε να αγγίξουμε από τη δουλειά